Μια αντίστροφη μέτρηση που σήμανε την αρχή μιας μεγάλης γιορτής με επίκεντρο την πρόληψη. Περιμένουμε εδώ, στα ηλιότια απέξω, να επιστρέψετε το καλό. Έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή, ήταν πραγματικά απρόσμενο, έχει περάσει κάθε προσδοκία αυτό που έχει γίνει σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Ο ένατος περίπατος του συλλόγου «Ευζώ με τον καρκίνο στο Ηράκλειο», που ξεκίνησε από τη Λότζια, είχε φέτος όχι μόνο ρυθμό και ζωντάνια, αλλά και συμμετοχή που ήταν πιο μεγάλη από ποτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος κάθε χρόνο έρχεται και περισσότερος. Αυτό δείχνει ότι αφενός αναγνωρίζει το έργο του συλλόγου που είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι όλοι πλέον το γνωρίζουν, αλλά κατανοεί και τη σημασία της πρόληψης και θέλει ο καθένας να στέλνει το δικό του μήνυμα. Μικροί και μεγάλοι μαζί κατάφεραν συμμετέχοντας να στείλουν το μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης που μπορεί να σώσει ζωές. Σήμερα με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε σε αυτό το ένατο αντάμωμα πρόληψης που γίνεται εδώ. Είδατε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, πάρα πολύ θετική ενέργεια που είναι αναγκαία αυτή η θετική ενέργεια να την επενδύσουμε και να μας οχυρώσει για να πάμε καλύτερα και να οχυρωθούμε στην πρόληψη. Με την ιατρική κοινότητα και την έρευνα να εργάζεται και να αποδίδει όλο ένα και περισσότερα εργαλεία στη μάχη για τον καρκίνο, μέλη του συλλόγου ΕΒΖΟ διευκρίνησαν ότι η πολιτεία μπορεί να έχει κάνει βήματα προόδου σε σχέση με το παρελθόν για την πρόληψη, ωστόσο υπολείπονται αρκετά, προκειμένου η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση να αποκτήσουν στην Ελλάδα τη δυναμική που θα έπρεπε. Ο καρκίνος θεραπεύεται και μπορεί να θεραπευτεί και πλήρως αν βρεθεί νωρίς, αν διαγνωστεί έγκαιρα. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο. Πρόληψη και μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Η πρόληψη είναι στο χέρι μας, όλων. Η έναρξη και η λήξη του ένατου περιπάτου πλαισιώθηκε από τους ήχους της ομάδας κρουστών Μπαταλά, ενώ με το τέλος της ηλιόλουστης της βόλτας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πραγματικό γλέντι υπό τους ήχους κριτικής μουσικής.